Στι 11 Ιουνίου, οι Ηνωμένε Πολιτείε έπεβαλαν κυρώσει σε εισαγγελέα του Διεθνού Ποινικού Δικαστηρίου. Η Φατούμπαν Σούντε και η ομάδα τη διερευνούσε εάν οι Αμερικανικέ δυνάμει διέπραξαν εγκλήματα πολέμου στο Αφγανιστάν. Εκφράζουμε βαθιά λύπη για την ανακοίνωση αυτών των απειλών και των πρωτοφανών καταναγκαστικών ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της απειλή για οικονομικέ κυρώσει κατά το δικαστηρίο και των αξιωματούχων του από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, ειδικά με δεδομένη τη μακροχρόνια συμβολή αυτή τη χώρα στον τομέα τη διεθνού ποινική δικαιοσύνη. Το Αφγανιστάν ζήτησε πρόσφατα από το γραφείο μα να αναβάλει τι έρευνε που διεξάγει. Οπότε το γραφείο αξιολογεί προσεκτικά τι πληροφορίε που παρέχονται από τι αφγανικέ αρχέ, όπω είναι η υποχρέωσή μα βάσει του καταστατικού τη Ρώμη. Και αυτή η διαδικασία θα πάρει χρόνο, προκειμένου να φτάσουμε σε μια ενημερωμένη αξιολόγηση από το γραφείο μα. Δεν μπορείτε να πάτε τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει αυτών των κυρώσεων όπως και η υπόλοιπη ομάδα σας. Θα καλούσατε τις αρχές των Ηνωμένων Πολιτείων, τον Υπουργό Εξωτερικών για παράδειγμα, όπως και τον ίδιο τον Ντόναλτ Τραμπ να έρθουν στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν μπορώ να ταξιδέψω στι Ηνωμένε Πολιτείε με μια εξαίρεση αν το ταξίδι είναι για τον ΟΗΕ και κάποια υπόθεσή του για την οποία υπάρχει εγγύηση βάσει τη συμφωνία υπό τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν χρειάζεται να έχω άμεση συνάντηση μαζί του. Η δουλειά μα με βάση το καταστατικό τη Ρώμη είναι πολύ σαφή. Πιστεύω ότι υπάρχουν πολλοί αρμόδιοι διεθνεί δικηγόροι στι Ηνωμένε Πολιτείε που γνωρίζουν το είδο τη δέσμευση που απαιτείται όταν ερευνώνται αυτέ οι υποθέσει.